Λοιπόν, Μαρία, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου να αποκωδικοποιήσουμε τις χθεσινές ανακοινώσεις. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά και μας πας κάρτα-κάρτα τι γίνεται με σχολεία, με καταστήματα. Σε ακούμε. Θα ξεκινήσουμε να διευκρινίσουμε λίγο ποιες είναι οι κόκκινες περιοχές. Έχουμε και έναν χάρτη που μπορούμε να δούμε, το χάρτη ο οποίος στο σύνολό του είναι κίτρινος, αλλά υπάρχουν και περιοχές, 10 συγκεκριμένα περιοχές που είναι κόκκινες. Ξεκινάμε με την Αττική, Πάτρα, Λέσβος, Κοζάνη, Βιωτία, Σπάρτη, Χαλκίδα, Σαντορίνη, Μύκονος και ο Δήμος Προποντίδας Χαλκιδικής. Αυτές οι περιοχές είναι κόκκινες. Για όλες τις περιοχές ΦΕΗ, για Πάτρα, Λέσβο, δηλαδή Κοζάνη, εκτός της Αττικής, η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά από τις 6 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Mm-hmm. Στην Αττική εξηγήσαμε και πριν από λίγο, εξήγησε και ο κ. Χαρδαλιάς, ότι δεν είναι εφικτό αυτό. Και να σας πω, επειδή εγώ το ζω το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο Δήμο Αχαρνών, κλείνουν τα μαγαζιά στις 6 η ώρα. 5 η ώρα υπάρχει πάντα συνωστισμός ακόμα και στα μικρά μαγαζιά. Χθες συγκεκριμένα στο σούπερ μάρκετ γινόταν χαμός γιατί τα μαγαζιά κλείνουν στις 6 η ώρα. Οπότε φαντάζεστε σε μια εκτεταμένη κλίμακα τι θα γινόταν αν έπρεπε όλα τα μαγαζιά να κλείνουν στις 6 η ώρα. Σωστό. Και στους δρόμους τι συνωστισμός θα υπήρχε, αλλά επίσης και στα μαγαζιά μέσα στο εσωτερικό τι θα γινόταν. Έτσι. Απαγόρευση λοιπόν κυκλοφορίας για την Αττική από τις 9 μέχρι τις 5 και βγαίνουν μετά από τις 9 για τους τρεις λόγους που έχουμε πει πολλές φορές, mm-hmm. για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για την βόλτα με το κατοικίδιο. Τα σχολεία τώρα, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Στα σχολεία στις κόκκινες περιοχές ΦΕΗ από την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου παραμένουν ανοιχτά μόνο τα δημοτικά. Ανοιχτά και τα γυμνάσια, το νέο δηλαδή που προστέθηκε, ενώ είναι κλειστά και συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση τα λύκεια. Άρα, Μαρία μου, το καινούριο για τις κόκκινες περιοχές είναι ότι ανοίγουν και τα γυμνάσια, τα δημοτικά ήταν ήδη ανοιχτά. Δεν ανοίγουν τα λύκεια. Τα λύκεια εξακολουθούν mm-hmm. να λειτουργούν μόνο με τηλεκπαίδευση. Στις κόκκινες περιοχές αυτό, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Από σήμερα το πρωί, λοιπόν, στο λιανεμπόριο τι ισχύει. Θα έχουμε παράδοση εντός... Ζητώ συγγνώμη, Μαρία, για να το κλείσουμε λίγο το θέμα των σχολείων πιο συνολικά. Κόκκινη περιοχή, λοιπόν, και η Αττική. Στην Αττική ανοίγουν τα γυμνάσια από Δευτέρα, δεν ανοίγουν τα λύκεια, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που είναι κίτρινες και βλέπουμε στο χάρτη, ανοίγουν και τα λύκεια. Άρα, δημοτικά γυμνάσια στις κόκκινες περιοχές και η Αττική έχει και τα γυμνάσια ανοιχτά, δεν έχει τα λύκεια. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που δεν είναι με το κόκκινο σήμα όπως βλέπουμε στο χάρτη, ανοίγουν πια και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Αυτά για να ξέρετε, γονείς και μαθητές, τι γίνεται με τα σχολεία. Πάμε τώρα στα καταστήματα. Και στα καταστήματα λοιπόν από σήμερα έχουμε παράδοση εντός μόνο σε ένδυση, υπόδηση και βιβλιοπωλεία. Με ραντεβού όπως εξήγησε ο Υπουργός, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πρώτα μία επικοινωνία με το κατάστημα και να κλείνουμε συγκεκριμένο ραντεβού. Πάλι στέλνουμε το μήνυμα το 2 για ψώνια. Μπαίνουμε μέσα στο κατάστημα, δοκιμάζουμε και πάλι είναι οι αγορές μας με τον περιορισμό του χρόνου. Click away σε όλα τα άλλα καταστήματα, δηλαδή με παράδοση εκτός, σε όλα τα άλλα καταστήματα εκτός από ένδυση, υπόδηση και βιβλιοπωλεία. Ανοιχτά με ραντεβού τα κομμωτήρια, οι υπηρεσίες περιποίησης νυχιών αλλά και τα ΚΤΕΟ. Να πούμε ότι σε λίγο που θα είναι ο Κωστής ο Πλάντζος εδώ, έχει κάνει μια πάρα πολύ χρήσιμη κάρτα που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι το click and shop, πώς θα ψωνίζουμε μέσα στο μαγαζί, αν ισχύει click and shop σε όλα τα καταστήματα, αν μπορεί ο καταναλωτής να αλλάξει το προϊόν, αν μπορεί να πληρώσουμε μετρητά, αν επιτρέπεται το click and shop και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Όλες αυτές τις απορίες τις έχουμε εδώ συγκεντρωμένες με τον Κωστή. Θα σας τις δείξουμε σε λίγο και θα πάρετε άμεσα τις απαντήσεις σας. Αυτά λοιπόν σε μια πρώτη πληροφόρηση, Μαρία μου, σε σχέση με τις αλλαγές.